Ξέρετε, η εξωσωματική γονιμοποίηση περιλαμβάνει τεχνικά τα ακόλουθα στάδια. Τη φαρμακευτική διέγερση των ΟΟΘΙΚΟΝ, τη συλλογή των ΟΑΡΙΟΝ με τη διαδικασία της ΟΛΥΨΙΑΣ, τη γονιμοποίηση των ΟΑΡΙΟΝ, την καλλιέργεια των εμβρίων στο εργαστήριο και τη μεταφορά των εμβρίων στη μήτρα, δηλαδή την εμβριομεταφορά. Επομένως λέμε πως η εξωσωματική γονιμοποίηση εντός εισαγωγικών τελείωσε μετά την εμβριομεταφορά. Τότε περιμένουμε 2 περίπου εβδομάδες και μετά συστήνουμε μία μέτρηση των επιπέδων β' χωριακής στο αίμα της γυναίκας, ώστε να δούμε αν ξεκίνησε κύηση. Αν οι τιμές της χωριακής είναι ικανοποιητικές, το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή καρδιακής λειτουργίας με υπερηχογραφικό έλεγχο. Καρδιακή λειτουργία του εμβρίου μπορούμε να εντοπίσουμε περίπου ένα μήνα μετά την έμβριο μεταφορά, χωρίς όμως να αποκλείεται να χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα και 2 εβδομάδες παραπάνω. Η καταγραφή καρδιακής λειτουργίας είναι σημαντική διότι μετά από αυτήν μειώνονται ουσιωδώς οι πιθανότητες αποβολής. Οι πιθανότητες αυτές μειώνονται ακόμα περισσότερο μετά την συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου της κύησης. Αν οι τιμές της β' χωριακής δεν είναι ικανοποιητικές ή αν δεν καταστεί δυνατόν να καταγραφεί καρδιακή λειτουργία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τότε λέμε πως η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε. Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από το αν μετά την καλλιέργεια των εμβρίων προέκυψαν περισσότερα έμβρια. Αν προέκυψαν περισσότερα βιώσιμα έμβρια, τότε το τρόπον την απλεώνασμα αυτών που δεν μεταφέρθηκε στη μήτρα κατά κανόνα καταψύχεται. Μπορούμε σε επόμενο κύκλο να προχωρήσουμε απευθείας στην έμβριο μεταφορά κατεψυγμένων εμβρίων χωρίς να χρειαστεί η γυναίκα να υποβληθεί στη διαδικασία της διέγερσης των οθικών και της ολιψίας. Αν όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα προς έμβριο μεταφορά έμβρια, τότε θα αξιολογηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας ενδεχόμενης εκ νέου υποβολής της γυναίκας σε όλη τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τα βήματα που συνήθως ακολουθεί μια γυναίκα μετά από την εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό μας άρθρο. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.